Πάντως, κύριε, αυτή τη στιγμή για Κρήτες δεν φυλάμε μόνο την Ελλάδα, φυλάμε όλη την Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή στηρίζεται στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στα ελληνικά σώματα ασφαλείας, οι οποίοι κρατάνε αυτή τη γραμμή. Αντίστοιχη κρίση, σας θυμίζω, το 2015 οδήγησε σε περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους να περάσουν στη χώρα μας και τελικά να περάσουν σε όλη την Ευρώπη. Ερώτημα. Με τροπολογία που ψηφίστηκε προχτές στη Βουλή, όσοι πλέον παίρνουν άσυλο, μετά από 30 ημέρες διακόπτει η χώρα μας και την παροχή φιλοξενίας και την παροχή επιδομάτων. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι από εκεί και πέρα, αφού έχουν πάρει νόμιμη παραμονή για 3 χρόνια, έχουν υποχρέωση, όπως έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης, να δουλέψει για τον επιούσιο. Αυτό ίσως κάνει τη χώρα μας, το είπα στη Βουλή, γιατί αντιδράσαν τα άλλα κόμματα, λιγότερο θελκτικό προορισμό για τους μετανάστες. Αλλά είχαμε μια νομοθεσία που προκαλούσε. Καταργήσαμε επίσης την Πέμπτη κάτι πολύ σημαντικό που δεν υπόθηκε αρκετά. Ναι, στο Δωρικάκος. Ναι, ναι. Αυτοί που είχαν πάρει άσυλο μετά από 3 χρόνια μπορούσαν να κάνουν αίτημα για ελληνική υπηκότητα. Και το καταργήσαμε. Τώρα πάει στα 7. Πάει στα 7. Στο Δωρικάκος. Το καταργήσαμε. Είχαμε πολλά πράγματα στην ελληνική νομοθεσία που είχαν προκύψει τα τελευταία χρόνια που κάναν τη χώρα μας ένα θελκτικό προορισμό. Αυτά τώρα όλα αλλάζουν. Η χώρα μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θέλουμε νέες ροές. Δεν θέλουμε να είμαστε η γραμμή των διακινητών για την Ευρώπη. Τώρα το άσυλο έχει σταματήσει, έτσι. Έχει σταματήσει για αυτούς που μπήκαν τώρα, για τους παλιούς συνεχίζει. Αλλά να σας πω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Που με πληγώνει. 11 Μαρτίου, μέσα σε αυτό το γενικό χαμό, κάνουν απεργία υπάλληλοι του ασύλου. Και? Γιατί λέει διαφωνούν με την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, κάνουν απεργία μαζί με τις ΜΚΙΟ, ο Σύλλογος Συμβασιούχων του Ασύλου. Κάνουν απεργία οι σύλλογοι των συμβασιούχων του ασύλου μαζί με τις ΜΚΙΟ τη στιγμή που η Ελλάδα είναι στον Εύρο, τη στιγμή που η Ελλάδα είναι έξω, τη στιγμή που προσπαθούμε να κάνουμε επιστροφές. Πρέπει όλοι να αφήσουν τα κομματικά και τα ιδεολειπτικά τους στην πάντα και να δουλέψουμε μαζί ως Έλληνες. Ένα τελευταίο.